Ο εισηγητής μας ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Και βεβαίως τα πάντα όλα στην υπηρεσία του κέρδους. Βουνά, παραλίες, ακτές, περιοχές Natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιματικές πηγές και τώρα οπιθυμένα στις θάλασσες. Επιτρέψτε μου να σταθώ στο κυβερνητικό πρόγραμμα για τον τουρισμό. Και βέβαια να χαιρετήσουμε καταρχήν τις σημερινές μαχητικές κινητοποιήσεις παρεμβάσεις των συνδικάτων της Αθήνας ενάντια στα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο. Κύριε, ο εργαζόμενος λαός έχει πείρα. Βλέπει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πιο συχνά ότι την καπιταλιστική ανάπτυξη τη διαδέχεται η καπιταλιστική κρίση. Αυτός ο περιοδικός κύκλος των κρίσεων είναι στο DNA αυτής της μορφής οργάνωσης της οικονομίας του καπιταλισμού. Όλοι εσείς που κυβερνάτε μαζί και τώρα και χώρια, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι παραφαγιάδες του αναγνωρίζουν ότι έχει το know-how της διαχείρισης των καπιταλιστικών κρίσεων. Ποιο είναι αυτό? Οι συνέπειες όλες, όλα τα βάρη στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, στο λαό για να συνεχίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να κερδίζουν. Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία όπως την αποκαλείτε όλοι σας, από τη θεαματική αύξηση οδηγήθηκε σε θεαματική πτώση σε κρίση. Προπομπός όμως αυτής της κρίσης ήταν η πτώχευση της Thomas Cook. Και το λέμε γιατί δεν είναι μόνο η πανδημία. Η πανδημία βεβαίως επιδίνωσε άμεσα αυτή την κρίση. Γιατί κανείς δεν ταξιδεύει χωρίς ασφάλεια για την υγεία του. Αυτή είναι η εξωστραφής κλάδη στους οποίους στηρίξατε και στηρίζετε την καπιταλιστική ανάκαμψη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα για τον τουρισμό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι υπουργοί προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους στον επιστημιστικό τουρισμό. Γιατί αυτοί είναι τα θύματα αυτού του προγράμματος. Τους καλείται να πληρώσουν για να στηριχθούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι, να υλοποιηθούν οι αξιώσεις τους. Ναι, αυτές αποτελούν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και οι φορείς των μεγάλων ομίλων εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα βάλατε σε καραντίνα. Οι αποστάσεις, τα τεστ και όλα αυτά που υποδείκνει η Επιστημονική Επιτροπή και αποτρέπουν τη διασπορά της πανδημίας στην κοινότητα, στέκονται εμπόδιο στα κέρδη. Γι' αυτό τα παραμερίζετε. Και βέβαια παρουσιάζεται και δήθεν επιστημονικές μελέτες που το επιτρέπουν. Ταυτόχρονα δίνεται τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους να ανοίξουν όταν αυτοί θα το επιλέξουν, όταν εξασφαλίσουν τις πληρότητες που θέλουν. Γι' αυτό τους δίνεται τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων χωρίς όριο. Τσακίζετε τους μισθούς και τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων και τους καλείτε να πειθαρχήσουν στον εργασιακό αρμαγεδόνα που διαμορφώνεται και ικανοποιεί κάθε αξίωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κάνατε αποδεκτό, κύριε της κυβέρνησης, το αίτημα των φορέων των επιχειρηματικών ομίλων για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την οποία σημειώνουμε ότι εσείς κάνατε υποχρεωτική στον τουρισμό. Καταργείται έτσι, εκτός όλων των άλλων, το δικαίωμα της επαναπρόσληψης χιλιάδων εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό. Οι εποχιακές, ξενοδοχειακές και επιστημιστικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση με βάση τις συλλογικές συμβάσεις και τον νόμο να επαναπροσλαμβάνουν τους εργαζόμενους. Το δικαίωμα αυτό ενεργοποιείται με την αίτηση επαναπρόσληψης που κατατίθεται στην επιχείρηση μέχρι τέλος Ιανουαρίου μέσα από την κλαδική ή επιχειρησιακή οργάνωση των εργαζομένων. Από τότε ενεργοποιείται αυτή η ιδιότυπη εργασιακή σχέση. Οι όροι αμοιβής και εργασίας αρχίζουν από την ημερομηνία επαναπρόσληψης που ορίζονται από τον νόμο το 1346-83 σε συνδυασμό με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων. Καταληκτική ημερομηνία 10 Ιουνίου. 1η Μάη, κύριε Υφυπουργέ, για τη Ρόδο, για τους εργαζόμενους της Ρόδου, που εκεί θα απολογηθείτε. Δεν με ακούτε βέβαια, αλλά μας ακούνε οι εργαζόμενοι στη Ρόδο. Ρωτάμε, κύριοι της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι αυτοί θεωρούνται από την κυβέρνηση ως εργαζόμενοι με ενεργή σχέση εργασίας? Θα ισχύσει για όλους αυτούς η αναστολή της σύμβασης εργασίας με την αμοιβή έστω αυτού του ποσού που έχει οριστεί και την ασφάλισή του για όλο το διάστημα που απασχολήθηκε την προηγούμενη σεζόν? Πολλές χιλιάδες εποχιακά εργαζομένων εκβιάζονταν, τρομοκρατούνταν από τις επιχειρήσεις να μην κάνουν αίτηση επαναπρόληψης μέσα από τα σωματεία τους. Γιατί έτσι δεσμεύονταν από τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την ιδιότυπη εργασιακή σχέση. Συνέχιζαν όμως να τους απασχολούν. Ρωτάμε την κυβέρνηση, θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι για όλους αυτούς? Θα θεωρηθεί ενεργή η σύμβαση? Θα ισχύσει η αναστολή με την αμοιβή και την ασφάλιση, έστω όπως προβλέπετε? Κύριε Υπουργέ, δεν με ακούτε. Αφορούν τους εργαζόμενους στον τουρισμό και δεν με ακούτε, και η Ρόδος από εκεί που προέρχεστε είναι χιλιάδες στον τουρισμό και περιμένουν απαντήσεις. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται κάτω από μορφές απασχόλησης που εσείς νομοθετήσατε, ως ενοικιαζόμενοι από δουλειοπορικά γραφεία, από εργολάβους, όσοι εργάζονταν με σύμβαση μιας μέρας και πολύ πάνω από 300 μέρες το χρόνο, όσοι εργάζονταν σε δεξιώσεις, σε catering, όσοι εργάζονταν τους μήνες αιχμής, θα έχουν και ποια προστασία, πώς θα επιβιώσουν? Με τους 2 μήνες επίδομα ενεργείας, με 800 € ετήσιο εισόδημα? Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στον τουρισμό δεν είναι αόρατη. Είναι αυτοί που μαζί με τους άλλους εργαζόμενους αποτελούν τις τουριστικές και επιστημικές επιχειρήσεις. Είναι αυτοί που δούλεψαν κάτω από σκληρές, βάρβαρες συνθήκες και έβγαλαν τα εκατοντάδες δις ευρώ τα οποία επικαλείστε. Με τα μέτρα που εξαγγείλατε, όλοι αυτοί είναι εκτός πεδίου. Για όλους αυτούς που θα μείνουν άνεργοι, τους λέτε να ζήσουν με το εποχιακό βοήθημα που θα είναι εφάπαξ 500 €. Απαιτείται ταυτόχρονα 50 ημέρες ασφάλισης για να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ξανά όχι επίδομα ανεργίας, αλλά το εποχιακό επίδομα. Για τους μετανάστες που εργάζονται στον τουρισμό, και είναι αρκετοί, εκτός όλων αυτών έχουν να αντιμετωπίσουν και την προϋπόθεση των 150 ημερών ασφάλισης για ανανέωση της κάρτας εργασίας. Η πλειοψηφία όλων αυτών βρίσκονται σε απόγνωση. Όσοι όμιλοι επιλέξουν να ανοίξουν, θα μπορούν συνδυαστικά να εφαρμόσουν όλα τα εργατικά μέτρα που προβλέπονται στις ποινικοί της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Να αναστέλουν συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, να τους απασχολούν εκ περιτροπής, με μειωμένο ωράριο, να προσαρμόσουν γενικά το χρόνο εργασίας στις πληρότητες των ξενοδοχειακών ομίλων, με αντίστοιχη προσαρμογή των μισθών των εργαζομένων. Το εισόδημα όσων θα εργαστούν θα είναι σχεδόν το μισό από την προηγούμενη περίοδο για τον ίδιο χρόνο εργασίας. Μιλάτε για καταμερισμό του κόστους μεταξύ εργοδοτών, κράτους και εργαζομένων. Η ρίστο εν παρόδο, τα του κράτους είναι και αυτά των εργαζομένων από τη δυσβάσταχτη φορολογία. Τα 22 δις ευρώ μόνο πέρυσι, με κάποια λίγα εκατομμύρια των μισθών όλων των εργαζομένων, μπορεί να πάνε για καταμερισμό? Τα 4 με 5.000 το χρόνο των εργαζομένων ετήσιο εισόδημα, με τα δις των επιχειρηματιών, τα βάζετε σε ένα κορβανά? Τα 120 δις ευρώ των τελευταίων χρόνων, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που έχετε επιβάλει στους εργαζόμενους, λέτε να καταμεριστούν εδώ και για τα βάρη και τσακίζετε τους μισθούς? Οι αυταπασχολούμενοι, επαγγελματίες στον επιστημικό τουρισμό, οι οποίοι πέρα από τα νέα βάρη που γέννησε η κρίση, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους αντραϊκούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ. Καταθέτουμε ξανά την ερώτηση στα πρακτικά που έχουμε καταθέσει από τις αρχές Μάη για όλους αυτούς. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι αυταπασχολούμενοι στον τουρισμό, όλη η εργατική τάξη στέλνει ηχηρό το μήνυμα. Δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση. Να πληρώσει η εργοδοσία και το κράτος. Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων στον τουρισμό και καλεί σε μαζική καθολική συμμετοχή σε όλες τις περιοχές. Με μαχητικότητα να υπερασπίσουν τη ζωή που δικαιούνται. Να μην συμβιβαστούν. Να μην υποταχτούν στη μιζέρια και στην εξαθλίωση που τους καλείτε εσείς και η εργοδοσία. Να πειθαρχήσουν. Η εργοδοσία και το κράτος να καλύψουν το εισόδημα των ανέργων και των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον επιστισμό. Να καταργηθούν οι εντεργατικές διατάξεις των πράξεων του νομοθετικού περιεχομένου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αναστολή πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες, εφορία. Μείωση ενοικίου και απαλλαγή από δημοτικούς φόρους, τροφεία και τέλη. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις στα λαϊκά νοικοκυριά. Να ακυρωθούν οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. Να απαγορευτούν για το επόμενο διάστημα. Επαναπρόληψη όλων των εργαζομένων που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις με το άνοιγμα των ξενοδοχείων και των άλλων επιχειρήσεων. Να μην εφαρμοστεί η εκπεριτροπής εργασία, καμιά αρνητική αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας. Να τηρηθούν υποχρεωτικά οι συλλογικές συμβάσεις. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να γίνουν δωρεάν τα τεστ του COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και ο μοναδικός δρόμος είναι ο αγώνας των εργαζομένων που πρέπει να ενταθεί, που πρέπει να κλιμακωθεί και βέβαια 28 Μαΐου στην Αττική θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτό.